σειρά μας, μεσητική προσευχή. Ξεκινήσαμε με τη μεσητική προσευχή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Συνεχίσαμε τη μεσητική προσευχή των δούλων του Θεού μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, του Αποστόλου Παύλου, του Αποστόλου Πέτρου. Και συνεχίζουμε τώρα με τη μεσητική προσευχή τη δική μας. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 851, από το 6ο κεφάλαιο και από το 5 εδάφιο. Σελίδα 851, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σίγμα ταύ κεφάλαιο και 5 εδάφιο. «Και όταν προσεύχεσαι, μη εσώς υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται ιστάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες εγωνίες των πλατιών, δια να φανώσει στους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη των μισθών αυτών, σύ όμως όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείον σου και κλείσα στην θύραν, προσευχήθητε εις τον πατέρα στον εν το κρυπτό. Και ο πατήρης ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλησε ανταποδώσει εν το φανερό. Αμήν». Στην περίφημη επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού αναφέρεται ανάμεσα στα πολλά και σε τρεις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο χριστιανός, όπου για να έχουν καλά αποτελέσματα θα πρέπει να γίνονται εν το κρυπτό. Η πρώτη ενέργεια είναι: προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να βλέπεστε επ' αυτών. Όταν ελεούμε κάποιον άνθρωπο, κάποιους ανθρώπους ή κάποιες καταστάσεις, εάν θέλουμε να έχουμε το μισθό μας από τον Πατέρα μας, τον αιώνιο, τον ουράνιο, τον εν της ουρανής, θα πρέπει ότι προσφέρουμε να είναι εν το κρυπτό. Δηλαδή, να μην παίρνουμε δόξα και θαυμασμό από τους ανθρώπους, αλλά να παίρνουμε τη χάρη, το έλεος και την ευλογία του Θεού από τον ίδιο τον Θεό, καθώς οι άνθρωποι δεν μας βλέπουν. Δεύτερη ενέργεια που θέλει ο Θεός να κάνουμε εν το κρυπτό είναι η νηστεία μας. Όποιος νηστεύει δεν θα πρέπει να το διαλαλεί ούτε να το διατυπανίζει, και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαλαλήσουμε και για να διατυπανίσουμε κάτι, ο άμεσος και ο έμεσος. Ο άμεσος είναι «νηστεύω σήμερα» ή «ελεήσα αυτόνε», και ο έμεσος είναι «κάνω φανερή την ενέργειά μου», έτσι ώστε ενώ δεν το λέω οι άλλοι να το καταλαβαίνουν. Αυτό δεν είναι χειρότερο, γιατί είναι υποκρισία εν τέλει. Αλλά και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ο Θεός θέλει να κάνουμε εν το κρυπτό, που είναι και σήμερα το μήνυμά μας και το μάθημά μας, είναι η προσευχή μας. Δεν κάνουμε καλά να διαλαλούμε ότι προσευχόμαστε για αυτούς ή για εκείνους ή για τους άλλους, γιατί το μισθό μας τον πήραμε. Μας θαυμάσανε και λένε «Μορ, τι καλός άνθρωπος είναι αυτός, προσεύχεται. Μπράβο, Κύριος να τον ευλογήσει». Αυτή πια είναι η μισθαποδοσία μας. Όπως την ελεημοσύνη μας και την νηστεία μας, ιδιαίτερα την προσευχή μας, θα πρέπει να την κάνουμε εν το κρυπτό. Ούτε θα βλεπόμεθα υπό τους ανθρώπους, αλλά ούτε και θα φανερώνουμε τις προσευχές μας στους ανθρώπους. Χάνουμε τη μισθαποδοσία μας. Και εξηγεί λοιπόν περισσότερο ο Απόστολος Παύλος, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στο Ευαγγελιό του, με ποιο τρόπο πρέπει να προσευχόμαστε, ώστε η προσευχή μας να είναι αποτελεσματική. Και τα αποτελέσματα της προσευχής μας είναι πολλαπλά, ιδιαίτερα δύο. Το πρώτο είναι, ακούγοντας την προσευχή μας, ο Θεός απαντάει στην προσευχή μας όταν γίνεται εν το κρυπτό και ταπεινά, με αποτέλεσμα να ευλογείται ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι ή τα γεγονότα για τα οποία προσευχόμαστε. Αλλά το σημαντικότερο για μας είναι ότι βλέποντας και ακούγοντας την προσευχή μας ο Θεός μας ανταποδίδει εν το φανερό. Λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού: «Όταν λοιπόν προσεύχεσαι εσύ ο ένας, η μία, μη γίνεσαι όπως οι υποκριτές». Για σκεφτείτε αδερφοί, προσεύχομαι και ο Θεός με βλέπει σαν υποκριτή, εάν δεν προσεύχομαι έτσι πως αυτός θέλει. Όχι δηλαδή προσεύχομαι και δεν με ακούει ο Θεός και δεν έχει αποτελέσματα, αλλά αντιθέτως τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.
Θυμηθείτε το Φαρισαίο που προσευχότανε εν το φανερό, φωνάζοντας και δείχνοντας τον εαυτό του για το πόσο καλός άνθρωπος είναι, πόσο καλά πράγματα κάνει και τι σπουδαίος είναι, και ο Θεός τον απεδοκίμασε. Όχι μόνο δεν άκουσε την προσευχή του, αλλά τον απεδοκίμασε. Γι' αυτό και όταν προσεύχεσαι, πρόσεξε. Μην προσεύχεσαι σαν τους υποκριτές, γιατί και οι υποκριτές προσεύχονται, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μην προσεύχεσαι λοιπόν σαν τους υποκριτές που προσεύχονται για να τους βλέπουν και να τους ακούν οι άλλοι. Γιατί οι υποκριτές όταν προσεύχονται τι κάνουν? Αγαπάνε να προσεύχονται όρθιοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, δια να φανώσει στους ανθρώπους. Και εξηγεί, αληθώς σας λέγω ότι αυτοί έχουν ήδη τον μισθό τους. Αυτό είναι ο μισθό τους, αυτό είναι το κέρδος τους. Να πάρουν μπραβούρα από τους ανθρώπους που δεν είναι καθόλου ωφέλιμοι και μάλιστα είναι όχι προς ευλογία, αλλά μερικές φορές και προς κατάρα. Γιατί όταν σε κολακεύει ο άνθρωπος, όταν σε θαυμάζει ο άνθρωπος και όχι ο Θεός, τότε βρίσκεσαι ένοχος ενώπιον του Θεού. Εσύ όμως, αδελφέ μου, λέει ο Χριστός, όταν προσεύχεσαι, θα μπαίνεις μέσα στο ταμείο σου και θα κρύβεσαι. Γιατί μας λέει να μπαίνουμε στο ταμείο μας? Για να κρυφτούμε από τα μάτια των ανθρώπων. Όχι να διαλαλώ, τώρα γυναίκα πάω στο ταμείο μου να προσευχηθώ. Το χάσες το παιχνίδι. Το χάσες το παιχνίδι, δεν κέρδισες τίποτα. Μπαίνουμε στο ταμείο μας για να κρυφτούμε από τα μάτια των ανθρώπων όσο είναι δυνατόν. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι, εισέλθε στο ταμείο σου και αφού κλείσεις την πόρτα σου, προσευχήθη της τον πατέρα σου, ο οποίος σε ακούει εν το κρυπτό. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα μεγάλο θαύμα να προσεύχεσαι και να σου αποκαλύπτει το Πατέρας Θεός. Και όταν προσεύχεσαι εν το κρυπτό, τότε σου αποκαλύπτει το Πατέρας Θεός. Και όσο πιο κρυφά προσεύχεσαι, το επαναλαμβάνω, όσο πιο κρυφά προσεύχεσαι από τα μάτια οποιοδήποτε ανθρώπου, γιατί αν εγώ προσεύχομαι και να με θαυμάζει η γυναίκα μου, είδες πόσο καλός είμαι, τώρα μη μιλάς, εγώ θα πάω να προσευχηθώ. Τώρα κάνε ησυχία, εγώ θα πάω να προσευχηθώ. Χάσαμε το παιχνίδι. Δεν κερδίζουμε από την παρουσία του Θεού. Γιατί θέλει ο Θεός να γίνεται η προσευχή εν το κρυπτό. Δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις που οδηγούν τον άνθρωπο να προσεύχεται στο ταμείο του, μοναξιά του, να μην τον ενοχλούνε, και όλα αυτά ίσως είναι κάτι, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της προσευχής μας στο ταμείο μας είναι, πρέπει να είναι, η επιδίωξή μας να προσευχόμαστε εν το κρυπτό. Γι' αυτό και προτείνω σαν άνθρωπος από την πείρα μου να προσεύχεστε νύχτα, όταν δεν σας παίρνει χαμπάρι ούτε ο άντρας σας, ούτε η γυναίκα σας, ούτε τα παιδιά σας. Εκεί σιγά σιγά να σηκωνόσαστε, εκείνη η ωραιότερη προσευχή. Εάν ξέρεις ότι η γυναίκα σου το ξέρει, σταμάτα, σήκω και φύγει. Εντάξει, δεν λέω να σηκωθείς τελείως, μα πάρε και τη γυναίκα σου τουλάχιστον να προσευχόσαστε μαζί. Άλλο να προσεύχομαι μαζί με τη γυναίκα μου, μαζί με τα αδέλφια μου, μαζί με τα παιδιά μου, οικογενειακή προσευχή, να ερχόμαστε ενώπιον του Θεού. Πολύ καλή προσευχή, απαραίτητη και αναγκαία. Αλλά σήμερα μιλάμε για την προσωπική σου και τονίζω μεσητική σου προσευχή. Πρέπει να έχει δύναμη. Που θέλεις να προσευχηθείς για τη γυναίκα σου, για τα παιδιά σου, που θέλεις να προσευχηθείς για τα αδέλφια σου, που θέλεις να προσευχηθείς και για τον εαυτό σου ακόμη. Μη συνδυάσουμε το ταμείο με οποιαδήποτε άλλη σκέψη, μία είναι η σκέψη. Το ότι εισερχόμεθα στο ταμείο μας για να προσευχηθούμε εν το κρυπτό, κρυφά δηλαδή από τα μάτια των ανθρώπων, ώστε να συναντήσουμε τον εν το κρυπτό αποκαλυπτόμενο που είναι ο Πατέρας μας ο Θεός. Για να έχει δύναμη η προσευχή μας. Βέβαια, αν είσαι μόνος σου στο σπίτι είναι ακόμη καλύτερα. Αλλά μην παίρνεις τηλέφωνο ή σε πάρουν τηλέφωνο και πεις «άσε με τώρα γιατί προσεύχομαι», το χάσες. Τα χάσες.
Α, μην μιλάς τώρα για την προσεύχη των μπαμπάς. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτό το μυστικό της προσευχής στο ταμείο. Το μυστικό της προσευχής στο ταμείο είναι να γίνεται πραγματικά εν το κρυπτό, για να σου αποκαλυφθεί ο βλέπων εν το κρυπτό, ο αποκαλυπτόμενος εν το κρυπτό, όπως και η ελεημοσύνη. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, ας μην γνωρίζει η αριστερά σου τι κάνει η δεξιά σου, για να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Όπως καταλαβαίνουμε την εν το κρυπτό ελεημοσύνη μας, έτσι είναι ανάγκη να καταλαβαίνουμε την εν το κρυπτό προσευχή μας. Έχει δύναμη, έχει αποτελέσματα, είναι μεσητική. Γιατί? Γιατί το εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Εισέλθε λοιπόν στο ταμείο σου και αφού κλείσεις την πόρτα σου, προσευχήδητη στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό, τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Εάν λοιπόν προσεύχεσαι στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό φανερά, δεν θα σου αποκαλυφθεί. Πότε αποκαλύπτεται το Θεό? Όταν προσεύχεσαι εν το κρυπτό. Όχι να μας ξέρουν οι άλλοι. Αυτό είναι λοιπόν το νόημα της προσευχής στο ταμείο. Δεν έχει βέβαια καμία σχέση με το νόημα της οικογενειακής προσευχής ή της προσευχής αν δύο ή τρεις συμφωνήσουν περί παντός πράγματος και κάνουν αίτηση. Άλλο αυτή η προσευχή, άλλο η οικογενειακή προσευχή και άλλο η δική σου, προσωπική σου, μεσητική προσευχή, η οποία πρέπει να γίνεται εν το κρυπτό, που αφού κλείσεις την πόρτα σου και δεν σε βλέπει κανείς και δεν σε ακούει κανείς και δεν ξέρει κανείς τι κάνεις, δεν ξέρει κανείς τι κάνεις, τότε εκεί υπάρχει ο αποκαλυπτόμενος εν το κρυπτό πατέρα σου, ο βλέπων μόνο εν το κρυπτό, φοβερό είναι, το ξαναδιαβάζω, και ο πατήρ σου ο βλέπων μόνον εν το κρυπτό, αυτός θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Πώς λοιπόν η προσευχή μου θα είναι μεσητική, πώς η προσευχή μου θα έχει δύναμη Πνεύματος Αγίου, πώς η προσευχή μου θα έχει ανταπόδοση από τον Πατέρα μου τον Ουράνιο, όταν πραγματικά είναι εν το κρυπτό. Αλλά αληθινά εν το κρυπτό. Πραγματικά εν το κρυπτό. Ουσιαστικά εν το κρυπτό. Τότε θα συναντήσεις τον Πατέρα σου τον βλέποντα, τον αποκαλυπτόμενο πρώτον και βλέποντα ύστερον εσένα, μόνο εν το κρυπτό. Μόνο εν το κρυπτό. Και τότε τα αποτελέσματα θα είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει η Γραφή. Αυτός θα σου ανταποδώσει, θα ανταποκριθεί στην προσευχή σου εν το φωνερό. Θα ανταποκριθεί στην προσευχή σου. Θα έχεις απάντηση στην προσευχή σου. Θα ενεργείται στην προσευχή σου ο Θεός εν το κρυπτό. Είναι λοιπόν αδελφοί αγαπητοί πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την προσευχή που έχει δύναμη, που έχει αποτελέσματα, που έχει ισχύ και είναι εκεί που θα σου αποκαλύπτεται μόνο εκεί ο πατέρας σου, γιατί ο πατέρας σου μόνο εκεί αποκαλύπτεται, εν το κρυπτό. Αλλά πραγματικά εν το κρυπτό. Όχι με λόγια, πραγματικά να μην ξέρει κανείς τίποτα. Όχι είναι για να μην σε εμποδίζουνε, αλλά για να συναντήσεις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Αυτό έχει σημασία, να συναντάς τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό, για να ξέρεις ότι θα σου ανταποδώσει ο πατέρας σου ο αποκαλυπτόμενος και ο βλέπων σε μόνο εν το κρυπτό, εν το φανερό. Τώρα όμως δεν είναι μόνο αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό σαν γνώση, σαν εμπειρία, αλλά και σαν αλήθεια. Γιατί αυτά τα λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα λέει ο ίδιος ο Χριστός και είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτά που λέει ο Χριστός, αυτά που λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια. Γι' αυτό και δεν τα αμφισβητούμε,
και δεν τα κουβεντιάζουμε και δεν τα συζητάμε, αλλά τα πιστεύουμε και βασικά τα υπακούμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η υπακοή είναι η καλύτερα της θυσίας. Το ακούμε, το υπακούμε, δεν το εξουθενούμε, δεν το προσπερνάμε, το δεχόμαστε σαν λόγο Θεού καθώς είναι και το απολαμβάνουμε. Τώρα όμως, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και πώς εισερχόμαστε στο ταμείο ή πώς αρχίζουμε να προσευχόμεθα. Η Γραφή λέει ότι αν έχεις κάτι με κάποιον, μην εισέρχεσαι, μην προσφέρεις το δώρο σου, μην προσεύχεσαι, μην εισέρχεσαι να προσευχηθείς εν το κρυπτό, αν πρώτον δεν αποκαταστήσεις τη σχέση σου. Και μάλιστα λέει ακόμη κάτι πιο έντονο. Εκείνο που χωρίζει, αν θέλετε, εμποδίζει τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό, γιατί ο Θεός τι λέει, πλησιάσατε προς εμέ και εγώ θα πλησιάσω σε εσάς. Εκείνο που εμποδίζει τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό εν το κρυπτό, για να το ανταποδώσει εν το φανερό, είναι οι αμαρτίες μας. Αν λοιπόν υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας, σοβαρή αμαρτία στη ζωή μας, μη σοβαρή αμαρτία τη ζωή μας, οποιαδήποτε αμαρτία και αν υπάρχει στη ζωή μας, δεν μπορούμε, έστω και αν εισερχόμεθα εν το κρυπτό να προσευχόμεθα, δεν μπορούμε να συναντήσουμε και να μας αποκαλυφθεί ο εν το κρυπτό πατέρας μας, γιατί υπάρχει το χώρισμα το μεγάλο που είναι η αμαρτία μας. Αλλά προσευχόμεθα πάλι ματέως. Προσευχή μας είναι άχρηστη. Ξέρουμε ότι είναι πραγματικά η πιο ευλογημένη και χρήσιμη προσευχή στον άνθρωπο όταν προσεύχεται εν το κρυπτό, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να ξέρουμε με τα πάσης βεβαιότητος ότι δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό εάν υπάρχει αμαρτία, δηλαδή αν η συνείδησή μας μας ελέγχει, ή ακόμη πολύ χειρότερο, αν η συνείδησή μας καυτηριάστηκε και έπαψε να μας ελέγχει, αλλά η αμαρτία μας έχει μείνει. Όσο και αν κρυφά προσευχόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, αν μπούμε στο ταμείο μας με την αμαρτία στην πλάτη μας, με τη συνείδησή μας και καυτηριασμένη, η προσευχή μας πάλι δεν θα έχει δύναμη. Γι' αυτό και υπάρχουν άνθρωποι που λένε προσεύχομαι, 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 αλλά ο Θεός δεν με ακούει. Ναι, δεν σ' ακούει και ούτε θα σ' ακούσει. Μα δεν βλέπω αποτέλεσμα, έρχομαι στην εκκλησία αλλά δεν βλέπω αποτέλεσμα, ούτε θα δεις. Όταν μιλάς συνέχεια και αδιαφορείς για το Λόγο του Θεού, βεβαίως θα προσεύχεσαι και δεν θα σ' ακούει ο Θεός. Θα πλησιάζεις το Θεό και δεν θα έχεις ευλογημένα αποτελέσματα. Αφού δεν ανταποκρίνεσαι στην πρόσκληση του Θεού που λέει «έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω», όταν μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Τι σημαίνει πράος? Ακούμε προσοχή. Δεν έχω βεβαρημένη την καρδιά, φορτωμένη την καρδιά με θυμό, με φθόνο, με αγριάδα, με μίσος, με κακία, με αδιαφορία, με περιφρόνηση. Αλλά η καρδιά μου είναι απαλή και τρυφερή ενώπιον του Θεού. Πολύ σοβαρό λοιπόν να πηγαίνω στο Θεό και ο Θεός να μ' ακούει. Βέβαια, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο μόνος τρόπος για να αφαιρεθεί από πάνω μία αμαρτία είναι το αίμα του Χριστού. Άρα λοιπόν, όταν μπαίνω στο ταμείο μου εν το κρυπτό, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνω είναι να φέρω τα λάθη μου. Γιατί? Για να έχει αποτέλεσμα η προσευχή μου. Να φέρω τα λάθη μου ενώπιον του Θεού βλέποντας το Σταυρό του Γολγοθά, να τα περιγράψω, να τα εξομολογηθώ, να το ομολογήσω, να ταπεινωθώ μπροστά στο Θεό και να πω: Κύριε, παρόλο που δεν το έχω καταλάβει, παρόλο που στενοχωριέμαι, παρόλο που το έκανα, παρόλο ό,τι θέλετε πέστε, γιατί όταν έχουμε αμαρτίες, όταν κάνουμε αμαρτίες, παραβάσεις, ανομίες, πάντοτε έχουμε και μια καλή δικαιολογία. Συνήθως δεν φταίω εγώ, όπως είπε ο Αδάμ ο απαρχής, δεν φταίω εγώ, η Εύα με υπάτησε.
Και η Εύα αμέσως, δεν φταίω εγώ, φύς με υπάτησε. Έχουμε πάντοτε μια καλή δικαιολογία για τον εαυτό μας όταν κάνουμε αμαρτία, που αν την εκφράσουμε χάνουμε το προνόμιο της συγχώρεσης της αμαρτίας μας. Γιατί έχουμε ένα προνόμιο ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας. Έχισε το αίμα Του για τις αμαρτίες μας. Όταν λοιπόν μπαίνουμε μέσα στο ταμείο μας, ο σκοπός μας ποιος είναι? Να έχει δύναμη, να είναι μεσητική η προσευχή μας. Να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και ο Θεός να ανταποκρίνεται, να μας ανταποδίδει εν το φανερό. Να προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, για τη γυναίκα μας, για τον άντρα μας, για τα αδέρφια μας, για τη ζωή μας, για τη δουλειά μας. Και να βλέπουμε για οτιδήποτε, για την πνευματικότητά μας, για τη βασιλεία των ουρανών. Και να βλέπουμε άμεσα την ανταπόκριση του Πατέρα μας του ουράνιου εν το φανερό. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα που κάνουμε, και είναι απαραίτητο να το κάνουμε, είναι να φέρουμε στο Θεό ό,τι μας βαραίνει, τις αμαρτίες μας. Είτε αυτές που έχουμε καταλάβει, είτε αυτές που δεν έχουμε καταλάβει. Είτε αυτές ακόμη που έχουμε δικαιολογήσει, αλλά είναι παραβάσεις και ανομίες. Δηλαδή, στην πραγματικότητα να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού και να πλησιάσουμε το Θεό ως ένοχοι, λέγοντας «Φταίω, Κύριε». Ενώ αν πάμε και πούμε «Αυτός φταίει», δεν έχουμε αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Εγώ φταίω. Εγώ είμαι ο αίτιος, ο υπαίτιος. Εγώ έκανα το λάθος. Εγώ φταίω. Όταν πηγαίνουμε λοιπόν στο Θεό με αυτό το πνεύμα, σαν ένοχοι, τότε ο Θεός μας πλαχνίζεται και μας ακούει. Που είναι πολύ σημαντικό να σ' ακούει ο Θεός. Και πότε σ' ακούει ο Θεός? Όταν τον πλησιάζεις σύμφωνα με το θέλημά Του, όπως εκφράζεται με το λόγο Του. Αφού λοιπόν εξομολογηθούμε στον Πατέρα μας τον ουράνιο τις αμαρτίες μας και ζητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει μας από πάση αμαρτίας, για να έχει αποτέλεσμα αυτή η προσευχή, πρέπει δεύτερον να φέρουμε στο μυαλό μας όλους τους ανθρώπους που έχουμε εμείς κάτι εναντίον τους ή αυτοί κάτι εναντίον μας. Δεν έχει σημασία ποιος θέει. Δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο. Σημασία έχει ποιον θα δικαιώσει ο Θεός. Εάν λοιπόν φέρουμε τους ανθρώπους που έχουν ή έχουμε κάτι εναντίον τους, τότε θα προσευχηθούμε να τους ευλογήσει ο Θεός. Θα ζητήσουμε από το Θεό να τους ελεήσει, να τους ευλογήσει και αν είναι δυνατόν και πιο πολύ από εμάς να τους ευλογήσει. Βλέποντας λοιπόν ο Θεός αφενός μεν τη μετάνοιά μας, ζητώντας συγχώρεση από το Θεό, αφετέρου τη συγχωρητικότητά μας, καθώς συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους ενώπιον του Θεού, τότε ο Πατέρας μας ο ουράνιος έρχεται αγαθός καθώς είναι και με το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και για να το πούμε πιο γραφικά, ο Λόγος του Θεού λέει όταν έχουμε κοινωνία με το Θεό, και κοινωνία με το Θεό τι σημαίνει? Τον πλησιάζουμε. Πώς τον πλησιάζουμε? Όπως είπαμε, με μετάνοια και συγχωρητικότητα. Και κοινωνία με τους αδελφούς μας, τι σημαίνει? Με όλους τους αδελφούς μας έχουμε αγία κοινωνία. Τότε το αίμα του Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Τότε μπορούμε πραγματικά να πλησιάσουμε το Θεό, ο Θεός να μας ακούσει, πάντοτε με την προϋπόθεση που είπαμε καταρχάς, εν το κρυπτό. Βλέπετε, η προσευχή δεν είναι μια προσευχούλα. Μια προσευχούλα να κάνουμε και τέλειωσε. Δεν είναι έτσι. Η προσευχή είναι λατρεία προς το Θεό και να το πω πιο σωστά, είναι θυσία. Και θυσία ζώσα, η οποία πρέπει να είναι αγία και ευάρεστοση στο Θεό. Και αυτό είναι η λογική μας λατρεία. Γι' αυτό παριστούμε το σώμα μας πρώτα απ' όλα και πριν απ' όλα στον ζώντα Θεό εν το κρυπτό, δηλαδή αυτόν που αποκαλύπτεται και βλέπει μας εν το κρυπτό. Θυσία ζώσα. Πηγαίνουμε λοιπόν σαν ολοκαύτωμα το σώμα μας, αυτό σημαίνει θυσία, σαν ολοκαύτωμα στο Θεό. Ιδού άθλιος ουτιδανός
αχρίος και αμαρτωλός είμαι. Και έρχομαι με την ελπίδα και με τη βεβαιότητα του Λόγου του Θεού, πιο σωστά με την ελπίδα μου που είναι βεβαία και ασφαλής, ότι εσύ θα μ' ακούσεις γιατί έρχομαι κατά το θέλημά σου και θα με πλύνεις με το αίμα του Χριστού, θα με αγιάσεις και θα με καθαρίσεις και έτσι μπορώ να σε πλησιάσω. Και όταν μπορώ να σε πλησιάσω και σου δίνω την ευκαιρία και εσύ να με πλησιάσεις. Και όταν πια έχεις αυτή την ανοιχτή πόρτα να πλησιάζεις το Θεό, και σας παρακαλώ αδελφοί να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην προσευχή μας, στον τρόπο που προσευχόμαστε, για να υπάρχουν καλά αποτελέσματα. Γιατί επαναλαμβάνω, θα προσεύχεσαι και η προσευχή σου θα είναι ένα τίποτα. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Δεν θα έχει καμία ανταπόδοση από το Θεό. Καμία ανταπόκριση από το Θεό. Έτσι λοιπόν, εφόσον έχει ανοιχτεί ο δρόμος να πλησιάσουμε το Θεό για να ακούγεται η προσευχή μας, τότε εκεί με παρησία, στα γόνατα, ταπεινά, θα εκφράσουμε πρώτα, όχι τα αιτήματά μας, θα εκφράσουμε πρώτα, γιατί πρέπει να έρθει ο Θεός ειρήνης στη ζωή μας, τις μέρημνές μας, τους φόβους μας, τις ανησυχίες μας, τις αγωνίες μας, την απελπισία μας, τη δυσκολία μας. Γιατί πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στο Θεό να ενεργήσει κατά το Λόγο Του στην καρδιά μας και στους διαλογισμούς μας. Μπορεί να έχω συγχωρέσει, μπορεί να έχω συγχωρεθεί, μπορεί να έχω μπει μέσα στην προσευχή εν το κρυπτό και να μ' ακούει ο Θεός, αλλά η καρδιά μου μπορεί να έχει μέρημνες, ταραχή, αγωνία. Και όταν υπάρχει αυτό το κακό μέσα στην καρδιά μας, η ανησυχία, το αποτέλεσμα πάλι είναι μηδενικό. Και ενώ κάνουμε όλα όσα πρέπει, μηδένει στο πηλίκον. Τίποτα. Μηδενικό το αποτέλεσμα. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε τώρα? Αυτά που δημιουργούν ταραχή στη ζωή μας πρέπει να τα περιγράψουμε στον Κύριο. Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς το Θεό μετευχαριστίας, γιατί ξέρεις ότι σ' ακούει ο Θεός επειδή προσεύχεσαι αγιασμένος με το αίμα του Χριστού εν το κρυπτό. Άρα ευχαριστώντας το Θεό, σε ευχαριστώ Κύριε που φέρνω τη δυσκολία μου, την ανησυχία μου, το φόβο μου, την αγωνία μου, την ταλαιπωρία μου, τη φέρνω σε Σένα, ξέροντας ότι Εσύ που βλέπεις εν το κρυπτό με βλέπεις και ξέρω με τα βεβαιότητος ότι θα μου ανταποδώσεις εν το φανερό. Τι θα σου ανταποδώσει? Αυτό που ο Θεός ξέρει. Τι ανταποδίδει ο Θεός? Τότε, όταν λοιπόν δια της δεήσεως και της προσευχής γνωρίζεις τα ζητήματα που ας αποσχολούν έντονα στον Θεό Πατέρα με όλη την προηγούμενη, να μην την επαναλάβω, αγία προετοιμασία, τότε έρχεται πραγματικά άνωθεν τι? Η ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού η οποία θα σε φυλάει από την καρδιά σου, από τις επιθυμίες σου, από οτιδήποτε κακό υπάρχει στην καρδιά σου, θα σου αφαιρέσει την ταραχή και θα σου γεμίσει την καρδιά ειρήνη και τους διαλογισμούς σου. Και θα κοιμάσαι ήσυχος, θα ζεις ήσυχος. Γιατί πιστεύουμε σε Θεό θαυμάτων και το πρώτο θαύμα που κάνει ο Θεός είναι να σε ελευθερώνει από τη σκέψη σου και από την ταραχή στην καρδιά σου, την οποία όλοι την έχουμε βιώσει και τη βιώνουμε και η οποία είναι το πρώτο βήμα για να υπάρχει καλή συνέχεια στην προσευχή σου. Θέλω να φτάσω κατευθείαν στο τέλος της προσευχής. Το τέλος της προσευχής το οποίο χαρίζει ο Θεός είναι: ο Θεός της ειρήνης ταχαίως θα συντρίψει το σατανά υπό τους πόδας σου. Αυτό είναι το τέλος. Σε τι θέματα? Σε όλα τα θέματα. Τι θα είσαι? Σε απόλυτη ειρήνη, σε απόλυτη ελευθερία, σε απόλυτη σχέση με τον Πατέρα στον ουράνιο εν το
εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έρθει ο Θεός της ειρήνης στην καρδιά σου για να σε ελευθερώσει, να σε φυλάξει από τις αγωνίες της καρδιάς σου και από τις σκέψεις σου και να φέρει την ειρήνη στη ζωή σου. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Ήρθε, πρέπει να μείνει τώρα. Γι' αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού. Τότε, αδελφοί, προσέξτε. Όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφυλή, όσα είναι έφημα, εάν υπάρχει κάποια αρετή και κάποιο έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Τώρα έχεις ελευθερωθεί από την ταραχή. Τώρα πρέπει να τη διατηρήσεις. Μου κόψε το τσιγάρο ο Χριστός, μην το ξαναρχίσω. Και πώς δεν θα το ξαναρχίσω? Τι συλλογίζομαι πια? Είμαι ελεύθερος από τις μέρημνες, από τις αγωνίες, από τους φόβους και εγώ τώρα μπορώ να κατευθύνω το συλλογισμό μου προς αυτά που θέλει ο Θεός για να είναι στερεή και αμετακίνητη η ειρήνη του Θεού στη ζωή μου. Αρχίζω λοιπόν και δεν συζητάω τα ψέματα. Είπε αυτός, άστα αυτά. Τα αληθή θα κουβεντιάζεις. Τα σεμνά θα κουβεντιάζεις, όχι τα άσεμνα. Τα δίκαια, όχι τα άδικα. Μην μπλέκεις πάλι με σκέψεις αδικίας. Τα καθαρά, όχι τα βρώμικα. Πόσο σοβαρό είναι αυτό, αδελφοί, για τη χριστιανική μας πορεία. Τα προσφυλή, τα ιδιαίτερα αγαπημένα που αγαπάει ο Θεός. Τα έφημα, αυτά που έχουν καλή φήμη. Προσέξτε το αυτό, αδελφοί. Μην αφήνετε στην καρδιά σας την κακή φήμη να την πλημμυρίζει. Η καρδιά μας να είναι καθαρή από φήμες κακές. Γιατί πρέπει να διατηρείται η ειρήνη του Θεού. Μην τη χάσουμε την ειρήνη του Θεού. Όταν είναι κάτι κακόφημο και ιδίως το κουτσομπολιό, η κατάκριση, η κρίση, οι κουβέντες, αυτός, εκείνος, ο άλλος, μην τα συλλογίζεστε αυτά. Θα σας βγει σε κακό να συλλογίζεστε αυτά που έχουν καλή φήμη. Τα έφημα, την αρετή, όχι την κακία, όχι το κακό που γίνεται, την αρετή θα συλλογίζεστε. Και αν υπάρχει και έπαινος, μπράβο, πολύ καλό αυτό. Α, κοίτα τι έκανε εκείνος, αυτό μην τα συλλογίζεστε. Γιατί θα φύγει η ειρήνη του Θεού. Θα ξανάρθει η ταραχή και άντε να ξαναρχίσεις από την αρχή. Ακόμη, όταν συλλογίζεστε αυτά, τότε έχετε την ευκαιρία να είστε εκτελεστές του Λόγου και όχι επιλύσμονες ακροατές, καθώς λέγει ο Χριστός. Εκείνα λοιπόν τα οποία μάθατε και παραλάβατε και ακούσατε από μένα και είδατε σε μένα, αυτά να πράτετε. Να πράτετε, να συλλογίζεστε και να πράτετε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και το αποτέλεσμα, ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Ξέρεις τι θα πει να είναι μαζί σου ο Θεός της ειρήνης? Στη ζωή σου, στη σκέψη σου. Λίγο αν έχεις τη χάρη από το Θεό να ζήσεις με το Θεό της ειρήνης μαζί σου, θα καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι. Ελεύθερος. Ελεύθερος από όλα. Από σκέψεις. Δεν σε πειράζει τίποτα. Δεν σε αγγίζει τίποτα. Δεν σε ενοχλεί τίποτα. Έχεις μια απέραντη χαρά, μια απέραντη αγαλίαση. Νομίζεις ότι υπάρχει ένας ανοιχτός, που υπάρχει ένας ανοιχτός, μια ανοιχτή επικοινωνία με το Θεό. Σ' ακούει ο Θεός, τον ακούς το Θεό. Ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί σου. Όπου και να πας υπάρχει ειρήνη στη ζωή σου, που είναι ακριβώς το αντίθετο από τη φοβερή κατάσταση να περπατάς και να μην υπάρχει ο Θεός της ειρήνης μαζί σου. Να υπάρχει ταραχή, να υπάρχει αγωνία, κακία, να θέλεις να μαθαίνεις, να ακούς όχι τα έφημα και τα καλά, τα κακά και τα άσχημα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μετά και η συνέχεια. Γιατί η συνέχεια, όταν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί σου, είναι αυτό που λέει η Γραφή στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, ότι ο Θεός της ειρήνης θα αγιάσει πια αυτόν. Εφόσον υπάρχει ο Θεός της ειρήνης, αφού ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί σου, θα σε αγιάσει στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Και θα είναι εύκολος ο αγιασμός αυτός, δεν θα είναι νόμος.
Δεν θα λες θα το κάνω, δεν μπορώ, θα το κάνω, δεν μπορώ, θα το κάνω, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει. Δεν θα είναι καταπίεση. Καταπιέζεται ο άνθρωπος για να κάνει το, και ακούστε το σας παρακαλώ, αυτό είναι ακριβώς όπως το λέει, το θέλει ο Θεός και το λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν καταπιέζεσαι να κάνεις τον αγιασμό και το Λόγο του Θεού, σημαίνει ότι δεν είναι μαζί σου ο Θεός της ειρήνης. Φοβερό. Γι' αυτό και αποτυγχάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και θέλει αλότρια πράγματα ο άνθρωπος. Γιατί μέσα του βράζει η ψυχή του. Δεν μπορεί να κοιμηθεί, ξυπνάει. Ταράζεται. Θυμηθείτε το Σαούλ όταν είχε το Πνεύμα το Άγιο και μετά, βέβαια δεν μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, τον τάραζε το πνεύμα της πονηρίας. Τον τάραζε. Παντελής έλλειψης του Θεού της ειρήνης. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί, να διεκδικούμε με τη χάρη του Χριστού, με το Λόγο του Θεού, ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί μας. Τότε ο αγιασμός μας είναι απλό πράγμα. Γιατί δεν γίνεται από εμάς, γίνεται από τον ίδιο τον Χριστό. Από τον ίδιο τον Θεό της ειρήνης που είναι μαζί μας. Τότε όλα διαμορφώνται. Έχεις τα μαλλιά σου γκρίζα και σ' αρέσουνε. Γιατί? Γιατί ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί σου. Είναι λίγο χρωμό το πρόσωπό σου, δεν χρειάζεται να βάλεις μακιγιάς. Γιατί είναι ο Θεός της ειρήνης μαζί σου. Αγιάζεται το σώμα σου. Ποιος το αγιάζει? Ο Θεός της ειρήνης. Αγιάζει τη ψυχή σου. Ποιος την αγιάζει? Ο Θεός της ειρήνης. Τι σημαίνει αγιασμός ψυχής? Θέλω το θέλημα του Θεού. Δεν λέω, δεν μπορώ, θέλω να κάνω την αμαρτία, θέλω να πάω στην αμαρτία. Γιατί? Γιατί δεν είναι μαζί σου ο Θεός της ειρήνης. Και ο Θεός της ειρήνης έρχεται όπως το περιγράψαμε, τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Όταν λοιπόν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί σου, τότε σε αγιάζει ολοκλήρως. Στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Και στη συνέχεια έρχεται το μεγάλο θαύμα που ο Θεός κάνει. Ο δε Θεός της ειρήνης που υπάρχει, που είναι μαζί σου, που σε έχει αγιάσει, θα σας καταρτήσει σε κάθε έργο αγαθό, θα σας καταρτίζει. Ποιο είναι το έργο το αγαθό στη ζωή σου? Θα σου αποκαλύπτει, θα σου φανερώνει, για να εκτελείτε το θέλημα αυτού. Και αυτό πώς θα γίνει? Ενεργών μέσα σας το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Θεός της ειρήνης θα ενεργεί μέσα σου δια του Ιησού Χριστού το θέλημα του. Το ξαναλέω, ο Θεός της ειρήνης θα ενεργεί μέσα σου δια του Ιησού Χριστού, θα σου αποκαλύπτει, θα σε καταρτίζει μέσα σου δια του Ιησού Χριστού το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και θα σου δίνει και τη δύναμη να το εκτελείς. Αλλά τι θα είσαι? Ένας αληθινά εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Αληθινά. Σε έναν τέτοιον άνθρωπο που φτάνει τόσο εύκολα, περπατώντας ακριβώς το Λόγο του Θεού, στην προσωπική του προσευχή, το αποτέλεσμα είναι ο Θεός της ειρήνης, όπως διαβάσαμε, να συντρίβει το σατανά κάτω από τους πόδας σου, γιατί ο Χριστός ήρθε να συντρίψει και να γκρεμίσει και να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Είσαι νικητής και ο βλέπων εν το φανερό θα σου ανταποδίδει. Συγγνώμη, ο βλέπων εν το κρυπτό θα σου ανταποδίδει εν το φανερό. Ένας χριστιανός θριαμβευτής. Όχι κακομύρης, όχι γκρινιάρης, όχι απελπισμένος, όχι αποτυχημένος. Ένας χριστιανός που η προσευχή του είναι μεσητική, που η προσευχή του έχει δύναμη, έχει αποτελέσματα, πρώτα στην προσωπική του ζωή. Γιατί είναι, δεν έχει ταραχή, δεν έχει φόβους, δεν έχει αγωνίες. Δεν φοβάται τίποτα, δεν σκέφτεται, δεν αγωνιά, δεν θυμώνει, δεν αγριεύει με κανέναν. Αλλά τι είναι? Δούλος Θεού, πιστός και αγαθός και φρόνιμος. Θριαμβευτής,
όχι γιατί έχει τις ικανότητες, αλλά γιατί ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί του. Αδελφοί αγαπητοί, με μεγάλη προσοχή σας παρακαλώ. Δεν το λέω συχνά, ίσως καμιά φορά. Ακούστε αυτό το CD. Να περπατήσουμε έτσι ξανά. Είναι ο δρόμος της απόλυτης ευλογίας. Θα αποκτήσετε την εμπειρία του να είναι μαζί σου ο Θεός της ειρήνης. Ίσως λέω, δεν είναι αλήθεια όμως, ίσως δεν υπάρχει, να το πω πιο σωστά, είναι από τα λίγα σπουδαία, θαυμάσια που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου όταν ξέρει να προσεύχεται έτσι πως ο Θεός διδάσκει μέσα από το Λόγο του Θεού. Εάν πάρουμε απόφαση να ζήσουμε έτσι, αν πάρουμε απόφαση να προσευχηθούμε έτσι, τότε η ζωή μας αλλάζει. Μας μεταμορφώνει ο Θεός. Όχι σε καλούς χριστιανούς μόνο, σε θριαμβευτές, σε ανθρώπους που περπατάνε από δόξα σε δόξα, που καταλαμβάνουν και άλλα μεγάλα και πολλά εδάφη από τον εχθρό, που είναι χρήσιμοι στον εαυτό τους, είναι χρήσιμοι στους άλλους ανθρώπους, αλλά ιδιαίτερος είναι χρήσιμοι στον Ιησού Χριστό. Αμήν.